βυθίζουμε γυναικόπαιδα στη θάλασσα. Ό,τι ο Αρλούμπα θέλει καθένας λέει και από κάτω εμείς, λες και είμαστε στη λαϊκή, ψωνίζουμε ό,τι μας δώσουν. Όταν πλοίο διέρχεται ελληνικά... Τουρκικό πλοίο, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα... Όντως, είναι λίγο εξωφρενικό, γιατί όταν... Περίμενε. Όταν... Ό,τι πετάει. Ό,τι πετάει. Λοιπόν, ούτε για γυναικόπαιδα μίλησε ο κ. Καζαφέρης, ούτε για λαθρομετανάστες, ούτε τίποτα, έτσι. Κοιτάτε πώς γίνεται, εντάξει, πώς δεν είναι άσχημα αυτό το πράγμα, δηλαδή, εγώ έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Το να πει κάποιος κάτι άλλο και να βγει κάποιος και να σου πει ξέρεις κάτι, αυτό είπες, ενώ στην ουσία δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε τι προπαγάνδα γίνεται, τώρα είναι λίγο προβολικό. Μέσα πραγματικά από την τηλεόραση. Ναι, παιδιά, γιατί ο κύριος Λαζόπουλος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι ένας πολύ ταλαντούχος, ηθοποιός, συγγραφέας και ό,τι άλλο τέλος πάντων κάνει. Και μέσα από αυτό το μεγάλο του ταλέντο μας έχει κάνει όλοι να τον εμπιστευόμαστε τυφλά. Ναι. Όταν εγώ λέω λοιπόν ότι ο κύριος Λαζόπουλος έχει εμπάθεια με κάποια άτομα, είτε αυτό λέγεται Γιώργος Καρατζαφέρης, είτε Γιώργος Παπανδρέου, είτε οτιδήποτε. Εντάξει. Αναφέρεσαι στα άτομα και όχι στην. Πολιτική πεποίθηση και γενικότερα. Όχι, όχι, μιλάω για άτομα. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια άτομα. Ξέρουμε ότι και ο κύριος Λαζόπουλος εκφράζει κάποιες ιδεολογικές απόψεις κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, τους οποίους ποτέ δεν τους πιάνει στο στόμα του. Λες και όλοι αυτοί οι χώροι. Ναι, είναι άγιοι, ξέρω εγώ. Ξέρουμε ότι οι άλλοι πια μιλάμε για την αριστερή την πλευρά. Εγώ δεν μπαίνω σε χαρακτηρισμούς, αυτό το κρίνει ο καθένας. Ξέρουμε ότι έχει εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του. Καλός ή κακός σήμερα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου. Καλός ή κακός ο κύριος Καρατζαφέρης είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοινοβουλευτικού που εκπροσωπείται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καλός ή κακός όλοι έχουν κάποιο αστείο, ρόλο. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εκφράσει μια εμπάθεια ακριβώς. Και να πιάσει την προπαγάνδα. Δεν μπορώ εγώ, Χρήστο. Έτσι κάποια πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν το μπορώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Γιατί είπε ο Χρήστος αυτούς, έχουμε πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου και όλους τους υπόλοιπους. Το αστείο είναι ότι και ο κόσμος από κάτω, με αυτά που έχουμε ψηφίσει εμείς οι ίδιοι, γιατί εμείς τους βγάλαμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήρθε κανένας και μας έδεσε τα μάτια και μας είπε ψηφίστε αυτό ή κάντε εκείνο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και την κρίση να πει ξέρετε, εγώ ψηφίζω αυτό και αυτό. Είναι γελίο λίγο ο κόσμος από κάτω να γελάει με αυτά. Άκουσα γιατί λίγο, ο κόσμος απλά είναι τα διαφορετικό κάνει. Να μιλάει κάποιος για εμπάθεια, να έχει εμπάθεια σε ένα πρόσωπο και είναι διαφορετικό η επιρροή μέσω του βήματος που του δίνεται στο υπόλοιπο κοινό. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν παρεξηγώ τον κόσμο που είναι στο κοινό κάθε εβδομάδα ο κ. Λαζόπουλο. Γιατί και εγώ να ήμουν στο κοινό, αν έβλεπα το βίντεο όπως το παρουσίαζε ο κ. Λαζόπουλος, θα έριχνα τάπινε λύκια στον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, βλέποντας όμως την αλήθεια. Κοιτάξτε ότι... ότι είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ακριβώς. Και καμιά φορά αυτό είναι. Η τηλεόραση είναι ένα μαγικό κουτί. Μην πιστεύετε αυτό που βλέπετε. Όλα, δεν τα μεγενθύνει, τα παραποιεί όλα δυστυχώς. Γιατί το να μεγενθύνεις κάτι δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Εσύ χρήστε όλα για ένα πράγμα γίνεται παραποιήσεις... για την τηλεθέαση. Τώρα. Τι... Το γιατί τηλεθέαση. Ότι... Αυτό είναι προπαγάνδα κανονικά. Προπαγάνδα μέσω τηλεόρασης. Και πραγματικά σου λέω, όταν πας εκεί και σου ποτίζουν ξέρω εγώ, λίγο ούζο, τσίπουρο, τι σου δίνουν εκεί πέρα, μπύρες, τι κάτι γίνονται. Ζαλίζεσαι. Εντάξει. Και νομίζω ότι πολλές φορές το βλέπεις σαν Θεό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Δεν ξέρω τι συμφέρον έχει για να κάνει προπαγάνδα και με τα κάθε πολιτικά, αλλά κυρίως ότι αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν, να κάνει παιδιά, τηλεθέαση... Λοιπόν, παιδιά, επειδή εγώ όταν το ανακάλυψα το έβαλα, το ξανάβαλα, ναι. Δέστε το πραγματικά. Θέλω να το ξαναδούμε. Όντως θέλω να το ξαναδώ πραγματικά. Πάμε λίγο να το δούμε. Πώς θα τους διώξετε για πέρας. Όταν πλοίο διέρχεται ελληνικά χωρικά ύδατα, θα πηθήσετε. Μιλάει για ένα πολεμικό πλοίο και όχι για πλοίο με γυναικόπαιδα και... Θα πνίγουμε τα γυναικόπαιδα στη θάλασσα. Μετανάστες. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Θα πνίγουμε τα γυναικόπαιδα στη θάλασσα τώρα, είναι δυνατόν. Ο κ. Λαζόπουλος τα έχει δει αυτά τα βίντεο ή τα ετοιμάζουμε κάποια άλλη. Μισό λεπτό λίγο. Όταν πλοίο διέρχεται ελληνικά χωρικά ύδατα θα βυθίσει. Για τα τουρκικά πάντα πλοίουμε, έτσι, για τα εθνικά μας θέματα. Για τα πολεμικά πάντα. Ό,τι πετάει. Και φυσικά εδώ και τα τουρκικά αεροπλάνα. Χωρίς να έχει καταθέσει δελτία πτήσεων, θα καταλήξει. Ούτε γυναικόπαιδα είπε στην ομιλία του, ούτε τίποτα είπε. Είναι λίγο βαρύ να πεις ότι ξέρεις θα βυθίσουμε. Όχι, παιδιά, δηλαδή. Σας μιλάω ειλικρινά, έχω τρελαθεί. Από όταν το είδα, σας λέω, δεν πρεσβεύει τον κύριο Καρατζαφέρη. Κανείς αλλά μας αυτό δεν πρεσβεύει. Που κάνει είναι αλητία. Όχι, κανείς μας δεν πρεσβεύει κανένα. Είναι αλητία αυτό το οποίο κάνει. Κανείς μας από εδώ δεν έχουμε. Απλά είναι το μοντάζ που τα κάνει όλα λίγο περίεργα. Σίγουρα. Πάντως το σίγουρο είναι. Ο κόσμος δεν ξέρει όμως. Το σίγουρο είναι ότι τις επόμενες μέρες θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον χώρο της τηλεόρασης. Τι αλληλοαπαντήσεις του ενός από τον άλλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ το ανακάλυψα και λέω: δεν γίνεται, θα το φτιάξω, θα το κάνω θεματάκι. Γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και δεν είναι μόνο εκεί. Σε όλες τις εκπομπές και σε όλα τα δελτία ειδήσεων μπορείς να παραποιήσεις οτιδήποτε. Μα ναι, δεν γιατί μας ταΐζουν κουτόχορτο. Όντως κουτόχορτο. Και εμείς καθόμαστε σαν τους χαζούς και γελάμε. Τα βλέπουμε τον κάθε κύριο της πρωινής ζώνης ή τον κάθε κύριο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Να τον βλέπουμε και να ακούμε. Αλλά και πάλι αυτό είναι στην αρχή τη δική μας. Κλείνουμε την τηλεόραση, πετάμε το τηλεκοντρόλ και λέμε εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος που θα καταλάβει, εμείς ας πούμε το έπιασες εσύ και λέμε εντάξει, κάτι γίνεται. Ο άνθρωπος που θα καταλάβει θα πάρει το τηλεκοντρόλ, θα αλλάξει κανάλι, θα κλείσει την τηλεόραση. Αν δεν το κάνω, όταν έχει 60% τηλεθέαση, Ελένη μου, νομίζω ότι. Τώρα μην πούμε στο πώς μετράμε τη τηλεθέαση. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Ας αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα άλλο πάλι. Μεγάλο θέμα. Εξοργίζεσαι, Τάσο, είσαι σε φούντα. Τρελαίνομαι πραγματικά τώρα τελευταία. Και πάμε στον γνωστό δημοσιογράφο Κώστα Παξεβάνη. Μάλιστα. Α, και την ιστορία που έγινε με τα διόδια. Ναι. Διάβαζα πριν την επιστολή του. Ναι. Ναι, έχει στείλει ανοιχτή επιστολή. Λοιπόν, παιδιά, ο άνθρωπος πήγε να περάσει από διόδια. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, ήθελε να περάσει, να δει αν ανοίγει η μπάρα. Η μπάρα δεν ανοίγει τελικά. Εντάξει, και ήθελα να κάνει μήνυση. Θέλω να δούμε το βίντεο. Και να το σχολιάσουμε. Πάμε. Με βάση τον νόμο, πρέπει να ανοίγει. Πρέπει να παρακολουθεί και να δεν ανοίγει. Καταλάβατε. Ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης είναι φυλακισμένος στα διόδια στο Ρίο, αφού η μπάρα δεν ανεβαίνει. Ο ίδιος προσπαθεί, αλλά μάταια. Η μπάρα δεν σηκώνεται με τίποτα. Όλη αυτή η λειτουργία είναι παράνομη. Ο νόμος λέει ότι αυτή η μπάρα πρέπει να κινείται και να φεύγει. Και ότι εγώ έχω δικαίωμα. Να μην πληρώσω και να φύγω και να μου κάνει αγωγή, αν θέλει. Είναι μια αστική ευθύνη. Και η μπάρα αυτή δεν ανοίγει. Εάν δηλαδή κάποιος δεν επιθυμεί να πληρώσει στα διόδια, εγκλωβίζεται στο σταθμό. Την ώρα που ο έμπειρος δημοσιογράφος προσπαθεί να δει τι γίνεται, τον πλησιάζουν υπεύθυνοι από την Ολυμπία Οδό, ενώ φθάνει και αστυνομικός. Με τον κύριο Βαξεβάνη να τονίζει ότι οι μπάρες έπρεπε και μόνο για λόγους ασφαλείας να σηκώνονται, ανεξαρτήτως αν κάποιος πληρώνει ή όχι. Εγώ θέλω να κάνω θέλω να υποβάλω μήνυση, γιατί με βάση τον νόμο αυτή η μπάρα πρέπει να ανοίγει. Η μπάρα αυτή δεν ανοίγει. Με ποιο δικαίωμα αυτή η μπάρα δεν ανοίγει, που για λόγους ασφαλείας πρέπει να ανοίγει. Το αν θα πληρώσω εγώ ή όχι είναι άλλο καπέλο. Αυτή η μπάρα μπορείτε να μου δείτε να ανοίγει. Ορίστε δεν ανοίγει. Η μπάρα αυτή με βάση τον νόμο πρέπει να τη σπρώξει κάπως να ανοίγει. Εγώ είπα γιατί. Δεν θα πληρώσω τώρα. Μπορείτε να μου πείτε αυτή η μπάρα γιατί να ανοίγει. Γιατί αυτή η μπάρα θα τη σπρώξει κάποιο για λόγους ασφάλειας πρέπει να ανοίγει ή δεν ανοίγει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο η μπάρα ανέβηκε και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ο Κώστας Βαξεβάνης είχε ταξιδέψει στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μεταξύ αυτών και στην Αθηνών Κορίνθου Πατρών Πύργου, και είχε αποκαλύψει τη λειτουργία των κοινοπραξιών για τα διόδια, καταλήγοντας ότι τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Οι εταιρείες καλούν τους πολίτες να πληρώνουν για ένα δρόμο που ήδη υπάρχει, υποτίθεται για να χρηματοδοτήσουν ένα νέο, ενώ τελικά κυκλοφορούν όλοι σε έναν επαρχιακό δρόμο ευρωπαϊκής όμως χώρας. Πώς θα κάνω τον νόμο, το ξέρω εγώ. Μην μου λέτε τώρα. Λοιπόν, κάντε αυτό που είναι να κάνετε και περάστε δεξιά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Θα πω κάτι ακόμα. Κάτω είναι και η κυρία αστυνόμος. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι προκατασκευασμένο κατά κάποιον. Ποιο προκατασκευασμένο, κύριε? Εγώ είμαι δημοσιογράφος στην Αθήνα, για τώρα βρέθηκα. Θα υποβάλω μήνυση στον δρόμο. Μάλιστα, στην εκπομπή είχε τονιστεί ότι το 2007 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε σύναψη συμβάσεων υπέρ ιδιωτικών εταιριών, με τις οποίες παρέδωσε τους ελληνικούς δρόμους σε ιδιώτες. Έλληνες οδηγοί υποστήριξαν ότι επί δεκαετίες πληρώνουν φόρους για δρόμους που δεν έγιναν ποτέ, που όχι μόνο έχουν λακκούβες, αλλά έχουν πλέον χαρακτηριστεί επάξια ως καρμανιόλες, έχοντας κόψει το νήμα της ζωής σε εκατοντάδες ανθρώπους.